Ονομάζομαι Αντωνιάδης Άλκης, είμαι υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Λαϊκή Ενότητα στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Πραγματοποιούμε διήμερη επίσκεψη στο νησί της Λέσβου με αφορμή τις ευρωπαϊκές εκλογές. Περιοδεύουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλο το νησί. Επισκεφτήκαμε χθες το νοσοκομείο, επισκεφτήκαμε φορείς, επισκεφτήκαμε σήμερα την Περιφερειάρχη, πήγαμε στη Μόρια, είδαμε την κατάσταση εκεί. Και θέλουμε να απευθυνθούμε στο λεσβιακό λαό και να στείλουμε ένα γενικότερο μήνυμα εν ώψη των ευρωεκλογών. Να πούμε ότι όπως και όλοι οι Έλληνες, έτσι και οι Λέσβοι έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να τιμωρήσουν καταρχάς τα κόμματα με την ψήφο τους που μας έφεραν μέχρι εδώ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα κόμματα που ευθύνονται για την κατάσταση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο, τις ευρωπαϊκές εκλογές, στην προκειμένη περίπτωση, για να τους τιμωρήσουμε με την ψήφο μας. Επειδή όμως η τιμωρία δεν αρκεί από μόνη της, χρειάζεται να δώσουμε και μια θετική ψήφο. Και εμείς θεωρούμε ότι η θετική ψήφος πρέπει να είναι στη Λαϊκή Ενότητα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πέρα από ιδεολογίες και πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός και της καθεμιάς, η Λαϊκή Ενότητα έχει αποδείξει ότι δεν βάζει τις καρέκλες και τις θέσεις πάνω από τις πολιτικές της αξίες. Το αποδείξαμε το 2015 όταν αφήσαμε τις υπουργικές και τις βουλευτικές καρέκλες για να αγωνιστούμε ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Το αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια με τη στάση μας, μια στάση αξιοπρέπειας. Ο δεύτερος λόγος που ζητούμε την ψήφο των συμπολιτών μας είναι γιατί διεκδικούμε μια Ευρώπη που δεν θα είναι η Ευρώπη η σημερινή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νεοφιλελευθερισμού, της φτώχειας, των μνημονίων, της εξαθλίωσης και της ανόδου της ακροδεξιάς, αλλά θα είναι μια Ευρώπη με αξιοπρέπεια για τον κάθε άνθρωπο, μια Ευρώπη που ο κάθε άνθρωπος και οι νέοι και οι μεγαλύτερες ηλικίας θα μπορούν να ζουν μια ζωή αξιοπρεπή, που δεν θα αγχώνονται πώς θα πληρώσουν το νίκη, που δεν θα αγχώνονται που δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ. Μια ζωή η οποία θα έχουν αξιοπρέπεια στην καθημερινή τους διαβίωση. Και επιμένω σε αυτό γιατί η καθημερινή διαβίωση δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές. Και συγκεκριμένες πολιτικές που λένε ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε τις πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Ζητούμε λοιπόν από τους συμπολίτες μας μια σημαντική στήριξη, μια ισχυρή λαϊκή ενότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να παλέψουμε να αλλάξουμε και την Ευρώπη μαζί με τις δυνάμεις της ανυπότακτης αριστεράς, αλλά και την ίδια μας τη χώρα. Οι ευρωπαϊκές αυτές εκλογές είναι κρίσιμες, γιατί θα αποτελέσουν το δείκτη και για τις εθνικές εκλογές που έρχονται κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο. Άρα, να τους τιμωρήσουμε από τη μια και να αποφασίσουμε θετικά, στηρίζοντας και ψηφίζοντας τη Λαϊκή Ενότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές.